ίδιο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Εδώ έχουμε το φάουλ. Τελικούς τώρα να βάλουμε μια παρένθεση. Μπράβο στον κόουτς Πεδουλάκη που δίνει τη δυνατότητα στο Χαραλαμπόπουλο να παίξει. Πάμε σε... έχουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα λέγαμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλο άνοιγμα στο ρόστερ. Και είδαμε τώρα τον Λοτζέσκι, ο οποίος... Να τερματίζει την απλογιστία του Ολυμπιακού από την γραμμή των τριών πόντων. Η άμυνα, επειδή δεν μπορείς να φτωχείς τα τρίποτα... Εδώ η απάντηση από τον Ολυμπιακό, διαχειρός Λοτζέσκι. Ακριβώς. Αν δεν μπορέσει να σφυγείς απ' έξω, η άμυνα σφύγει και τότε αποκτάς αβαντάζ. Ήταν το πρώτο τρίποντο που έβαλε ο Ολυμπιακός. Πιο σημαντική σε αυτά τα παιχνίδια. Σπανούλης ο σκόραρος, ο έπαιξε εκεί 0 στο 1. Ο Λοτζέσκι δίνει τη λύση στη γρήγορη πάσα από την baseline. Λότζο, it's all about defense. Yeah, we gotta be a lot better defensively. 47 points is a lot of points. With good defense, we'll have better offense. You believe that the shots eventually, with the, after finding rhythm in defense, will go in? Yeah, for sure. I think we'll be better second half. They were very good offensively. Just play better defense, we'll be alright. Thank you very much. Κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά έχουν κάνει μέσα από τις προσπάθειες και μέσα από το πλάνο το οποίο έχουμε. Όλες οι προσπάθειες που έχουν πάρει είναι σωστές, σαν επιλογές. Η βασική αρχή μας είναι βέβαια από την άμυνα. Με εκεί... τη διαφορά στους 17 τότε, 50-33 υπέρ της ΑΕΚ. Διαμαντίδης προσπάθησε να απαντήσει. 3-1 σε επιδιασμός του Ολυμπιακού. Λοτζέσκι στο κάρτωμα, 47-50. Προφανώς ο Πεδουλάκης θα καλέσει τώρα time out για να σταματήσει το ρυθμό του Ολυμπιακού που τον ξαναβρήκε όντας πίσω με 7. Έτσι δυσκολεύεις την άμυνα στο να μαρκάρει το low post έχοντας δύο παίκτες που σκοράρουν από μακριά. Ο Χάκετ σκοράρει. Ο Αστρίς, μεγάλο τρίποντο από το βελούδινο σφυρί που είναι το παρατσούκλι από τα χρόνια του Πανεπιστημίου στη Χαβάη. Εκεί μαζί με τον άλλο παίκτη της ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 67-67. Τρομερή πάσα του Χάκετ. Έρχεται τηλεκατευθυνόμενα εκεί μπάλα στα χέρια του Λοτζέσκι που βρισκόταν εκεί. Στα 9-67 έχουν μέσα σε γρήγορα το κορμί του πάνω στον Νίκ. Είς καλή άμυνα του Πρίδες τώρα. Και φοβερή άμυνα του Λοτζέσκι. Ο Διαμαντίδης, η εμπειρία ενός παίκτη στα μάτια των ευθυνασμών. Βλέπουμε αλλαγή σε αυτό το σκύριο. Και στο Παναθηναϊκό βεβαίως. Τα προβλήματα με τα φάουλ του Ολυμπιακού. Τελικός λεπτομεριών. Ενός σούτ, ενός ριμπάου, ενός λάθους. Εμπλοκάρεται ελεύθερο σούτ τριών πόντων. Όχι. Επιθετικό ριμπάου το Χάντερ. Ξανά έξω. Λοτζέσκι από τη γωνία για τρεις. 79-80. Τρίποντο στο τρίποντο. Ο Λοτζέσκι στα 20 δευτερόλεπτα. The game is lost, but it was decided on details. Do you believe that this is just the start? I mean, obviously we had to stay confident. We had to play a much better game in game two. For sure, we had the game in our hands, and we didn't make the plays in the end. You know, they made the plays and we didn't, and we gotta come ready to fight next game. Do you believe that Olympiacos will be ready to catch the second game in a different drift and make its own break? Yeah, for sure. You know, we're winners. We're going to see what we're made out of. So I think we'll be ready to fight. We're going to be playing harder than we did today and give our best to break it back.